Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Βρισκόμαστε στη Λίμνη Κάρλα. Γεια χαρά. Εδώ είναι ο Δημήτρης. Έχουμε έρθει μαζί να τραβήξουμε βίντεο, να πετάξουμε λίγο drone, να δοκιμάσω εγώ το καινούριο gimbal που αγόρασα και τα πηγαίνει και αρκετά καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάμε να δούμε πώς είναι τα πράγματα εδώ τριγύρω. Βρισκόμαστε στη Λίμνη Κάρλα. Εδώ ήταν ένα παλιό λατομείο. Εντάξει, όχι και τόσο παλιό. Αλλά από εδώ έγινε εξόρυξη πέτρας για να κατασκευαστεί αυτή η τεχνητή λίμνη που βλέπετε στο βάθος. Και από αυτή την πλευρά υπάρχει ένα παλιό μυκηναϊκό νεκροταφείο. Αυτή είναι η πινακίδα που σου λέει, που σου εξηγεί μάλλον τι θα δεις εδώ, ό,τι έχει απομείνει. Και εδώ η είσοδος ενός τολωτού τάφου. Εδώ έχει κάποια οστά, κάποια μικρά κομμάτια και δείγματα κεραμικής. Εντάξει, θεωρώ ότι θα πέσει κάποια στιγμή αυτό από τη βροχή. Συνήθως καλό είναι να υπάρχει σε αρχείο. Και από εδώ βλέπετε ένα θολωτό που είναι κομμένο στη μέση. Αρκετά παλιά κατασκευή. Βλέπετε έναν μυκηναϊκό τάφο. Βρισκόμαστε ακριβώς από πάνω του. Να δείτε την κυκλική κατασκευή που έχει. Αυτούς τους ονομάζαν θολωτούς λόγω του σχήματος. Στο βάθος μπορεί να δείτε κάποια δείγματα κεραμικής. Φαίνεται μέχρι που προχώρησε η ανασκαφή. Έχει αρκετό βάθος. Έχει και άλλους, είναι ένας, δύο, τρεις, από τέσσερις, μαζί με αυτόν πέντε. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Τα στέγαστρα είναι σε καλή κατάσταση. Και εδώ βλέπετε
ένα καπάκι που έχει τοποθετηθεί. Μάλλον για να μην πέσει κάποιος μέσα. Αρκετά παλιές κατασκευές και δύσκολο να τα διακρίνεις άμα δεν έχεις ξαναδεί το λωτό τάφο. Περισσότερο είναι θαμμένοι σε διάφορα σημεία και ξεχασμένοι. Ένας βρίσκεται εκεί στο βάθος. Όπως βλέπετε έχουν βάλει κάποια ξύλα για να μην πέσει κάποιος μέσα. Αλλά τα ξύλα αυτά έχουν σπάσει. Μπορεί και να έπεσε και κάποιος μέσα. Θέλω να προσθέσω ότι αυτός εδώ ο τάφος ήταν ιδιαίτερης σημασίας. Είχε πάρα πολύ καλά ευρήματα. Και ένα αρκετά περίτεχνο κολιέ από ιαλόμαζα που βρίσκεται στο Μουσείο του Βόλου. Μπορείτε να πάτε να το δείτε, όπως και πολλά άλλα ευρήματα από αυτή την ανασκαφή. Εκεί στο βάθος ήταν στη μικρή την καλύβα εκεί τα γραφεία του αρχαιολόγου. Αυτός ο τείχος δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει. Κυρίως εδώ ο χώρος είναι ένας χώρος δίπλα στη λίμνη που πολλοί κόσμος έρχεται και πετάει σκουπίδια, μπάζα. Τέλος πάντων. Ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό το χρώμα. Ψιλοφωσφορίζει κιόλας. Κάτσε να ρίξω μια πέτρα, ρε. Το βλέπεις. Λοιπόν. Να. Καμάι. Ξέρω, δεν μου φαίνεται γίνω. Ω, εκεί έχει
κοίτα στο βάθος πόσα είναι μαζεμένα. Και εκεί κύκνους. Πάμε σιγά σιγά εδώ. Κοίτα τι γίνεται. Δηλαδή το θέμα είναι λίμνη Κάρλα. Λίμνη Κάρλα, ναι. Άδωσε έτσι. Καλή φάση. Αυτό. Με αυτό εδώ κάτω. Βλέπεις. Α, θα πάμε εκεί, Δημήτρη. Ναι, εννοείται. Ξέρω τι είναι αυτό, πρώτη φορά να το βλέπω. Και εδώ έχει ένα τούνελ στο βάθος. Δεν θέλει μπότες. Έχω μποτάκι φορά. Και είναι και αδιάβροχο. Θέμα είναι που κατεβαίνει εκεί. Τι κατασκευή φαίνεται πιο παλιά από τα άλλα κτίρια που βρίσκονται εδώ γύρω. Και κάτω κάτω είναι χτισμένο με πέτρα. Να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτό. Βλέπω μια ταμπέλα που δεν λέει τίποτα. Το λογικά ανεβαίνει και απελευθερώνει νερό. Είναι κάτι σαν εξαμενή, πράγμα, είναι αρκετά παλιό. Έχει απίστευτο αντίλαλο, Δημήτρη. Έχει απίστευτο αντίλαλο. Τι έχει? Απίστευτο αντίλαλο. Τ' ακούς? Όχι. Δεν τ' ακούς αυτό? Hey. 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 Μαλακά, τώρα τ' ακούς. Ίσως ο καλύτερος αντίλαλος που έχω ακούσει.